Ίσως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εκπομπή δεν θέτει ποινικά ζητήματα, δεν συζητάει κάτι τέτοιο, αποκαλύπτει στοιχεία από μία δικογραφία ποινικού χαρακτήρα, απ' την άλλη προβάλλει το ζήτημα του ποδοσφαιρικού δικαίου, επειδή ακριβώς ξέρετε, ο κώδικας ηθικής της FIFA λέει συγκεκριμένα πράγματα, ότι όταν πλήττεται η φήμη και η ακαιρεότητα του ποδοσφαίρου, τότε πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις και να αποβάλλονται τα πρόσωπα τα οποία πλήττουν τη φήμη και την ακαιρεότητα του ποδοσφαίρου. Αυτό λέει ο κώδικας ηθικής της FIFA. Και ξέρετε, τα πειθαρχικά ζητήματα δεν συνάδουν με τα ποινικά. Το ποινικό μπορεί να πάρει και 5 και 10 χρόνια. Το ποδόσφαιρο τι γίνεται? Αυτό είναι το ερώτημα. Και επειδή το είπε και ο Κώστας Τσαρούχας, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος συνάδελφος, να το δούμε παρακαλώ για όσους άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους από την πάνω κάμερα και θα ακούσουμε τον κύριο Καρυπίδη, τον πρόεδρο της Βέρειας που θέλησε να παρέμβει. Ειδικότερα ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βέρεια, Γεώργιος Αρβανιτίδης, είναι απόσπασμα από το κατηγορητήριο του κυρίου Ανδρεάδη. Σε μη επακριβώς προσδιοριστήσα ημερομηνία, πάντως πριν τις 6 πρώτου του 2013, ημερομηνία διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός Βέρεια, συμφώνησε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Ευάγγελο Μαρινάκη τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του ως άνω αγώνα, ήτι να λήξει με 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Πλην όμως η γηπεδούχος ομάδα και παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Βέρειας ήταν αποδυναμωμένη λόγω απουσίας παικτών που εξέτειαν ποινές από κάρτες, δεν είχε καλή απόδοση με αποτέλεσμα το ημίχρονο του αγώνα να λήξει ισόπαλο 0-0. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Καρυπίδη, τον πρόεδρο της Βέρειας. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη. Καλησπέρα σας. Η ΠΑΕ Βέρεια, σεβόμενη την ελληνική δικαιοσύνη, έπραξε το αυτονόητο από την πρώτη στιγμή της απόφασης του ειδικού ανακριτή διαφθοράς. Εμείς αμέσως κάναμε αποδεκτή την παραίτηση του γενικού αρχηγού της ομάδας μας. Εγώ ανέλαβα την ως πρόεδρος της Βέρειας από το καλοκαίρι του 2014 και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι συνέβη τον Ιανουάριο του 2013 όταν έγινε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βέρεια. Ούτε μπορώ να γνωρίζω τι συμφώνησαν ή τι δεν συμφώνησαν ο κύριος Αρβανιτίδης και ο κύριος Μαρινάκης. Αυτούς θα τους κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί όμως που βιάζονται να καταδικάσουν πειθαρχικά την ομάδα της Βέρειας, ας κάνουν τον κόπο να διαβάσουν το άρθρο 17, παράγραφος 3 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ και να καταλάβουν τι βιάζονται. Ας μάθουν όλοι πολύ καλά ότι η Βέρεια είναι πάνω από πρόσωπα και κανείς διεφθαρμένος δεν θα μπορέσει να την πειράξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εγώ σέβομαι ότι θέλετε να κάνετε μόνο αυτή την τοποθέτηση όπως μου είπε και το κοντρόλ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρυπίδη για την παρέμβαση. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά από τον πρόεδρο της Βέρειας. Ασφαλώς η εκπομπή είναι ανοιχτή για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, καθώς έχει το ζήτημα που ανέδειξε η απόψινη εκπομπή και ο καθένας αντιλαμβάνεται το απολύτως δικαιολογημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αυτή η εκπομπή 26 χρόνια μιλάει μόνο με έγγραφα και με στοιχεία και όχι με εικασίες. Και εν πάση περιπτώσει, ασφαλώς και υπάρχει στο ποινικό κομμάτι το τεκμήριο αθότητας, ασφαλώς και στο πειθαρχικό κομμάτι υπάρχει κατά την άποψή μας το τεκμήριο ενοχής. Αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε εδώ δύο νομικούς έγκριτους στο αθλητικό δίκαιο, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καϊμακάμη, ποια είναι η αυτονόητη υποχρέωση του κυρίου Πετρόπουλου σε ό,τι αφορά την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου? Μιλάμε για το σύνολο της δικογραφίας τώρα. Τουλάχιστον να καλέσει για εξέταση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Όλα. Είτε είναι παράγοντες της ΕΠΟ, είτε είναι διαιτητές, είτε είναι πρόεδροι ομάδων. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Δηλαδή τι κάνει? Κάνει επιλεκτικές, κλήσεις επιλεκτικές. Προφανώς κρίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να τον οδηγήσουν στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης αμφίπλευρα. Μα εδώ επιλέγει συγκεκριμένο ματς. Από όλη τη δικογραφία, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, δεν υπάρχει μόνο αυτό το ματς. Από όλη τη δικογραφία επιλέγει συγκεκριμένο ματς. Θα σας απαντήσω με τη δήλωση προηγουμένως του κύριου Παναγόπουλου, ο οποίος έχει γραπτεί επικοινωνία μαζί του, δυνάμη της οποίας προκύπτει ότι δεν ήθελε να κάνει καμία ενέργεια. Στην αρχή. Δεν ήθελε, δεν στην αρχή. Δεν υποχρεούται, με συγχωρείτε. Ξέρετε, υπάρχουν και οι παραβάσεις καθήκοντος, κύριε Καϊμακάμη. Δηλαδή, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Όχι, βέβαια. Εγώ τον απείλησα με ποινικές κυρώσεις. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Και σε μια ομοσπονδία η οποία διακρίνεται
για την εφαρμογή των νόμων των αθλητικών και το νόμο της πολιτείας. Και να σας πω και μέχρι στιγμής έχει προκύψει ότι τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα διαχείρισης του χώρου του ποδοσφαίρου δεν διακρίνονται για την πιστή εφαρμογή των νόμων και, και το ενδιαφέρον για να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Ούτε καν των κανονισμών. Από πού υπαγορεύεται αυτή η τακτική τους? Αυτό δεν το ξέρω εγώ.